Φοιτήτρια λοιπόν, στην εστία του Πανεπιστημίου, το όνομά μου είναι Ιωάννα και μπορεί να μην είναι το καλύτερο μέρος για να μένεις η εστία, σημασία έχει όμως ότι με αυτές τις τιμές που έχουν τα ενοίκια, οι δικοί μου δεν είχαν τη δυνατότητα να με βοηθήσουν να νοικιάσω σπίτι και εδώ που τα λέμε παιδιά, ευτυχώς που με δέχτηκαν στην εστία. Εκεί λοιπόν γνώρισα αυτόν τον τύπο το Μιλτιάδη. Ο Μιλτιάδης είναι υπεύθυνος στην εστία του Πανεπιστημίου και από την πρώτη κιόλα στιγμή που με είδε, μου έδειξε αμέσως το ενδιαφέρον του. Ωραίος δε λέω. Και κύριος αληθινός, με ωραίους τρόπους. Και δεν είναι και πολύ πιο μεγάλος από μένα. Τριαντάρης πρέπει να είναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι ο τύπος μου, απλά εντυπωσιάστηκα με τους τρόπους του και με κολάκευε που όλο με κυνηγούσε και με φλέρταρε. Όταν έμαθα όμως παιδιά ότι είναι παντρεμένος, είπα μέσα μου μακριά. Προσπαθούσα συνεχώς να τον αποφύγω. Εκείνος συνέχισε να μου κολλάει, οπότε μία μέρα του μίλησα ανοιχτά. «Κοίτα να δεις Μιλτιάδη», του λέω. «Εγώ δεν κάνω τέτοια. Έμαθα ότι είσαι παντρεμένος, οπότε μη με κυνηγάς. Δεν πρόκειται ποτέ, και για κανένα λόγο, να γίνει τίποτα μεταξύ μας». Έτσι του είπα. Εκείνος όμως το πήρε στραβά όπως του μίλησα. Στράβωσε πολύ ο τύπος. Τις επόμενες ημέρες πήγαν περίπατο και οι καλοί τρόποι και η ευγένεια και όλα. Ο τύπος άρχισε να μου κάνει ψυχολογικό πόλεμο και ότι δήθεν παραβιάζω τους κανόνες της εστίας και ότι δήθεν γεμίζω σκουπίδια τους κοινόχρηστους χώρους και τέτοια. Δεν με άφηνε σε χλωρό κλαρί. Όλο μου την έλεγε. Μία μέρα μάλιστα θέλησε να δώσει οριστικό τέλος μαζί μου. Το έφτασε στα άκρα. Με καλεί λοιπόν στο γραφείο του και μου λέει «Κοίτα να δεις κοπελιά. Ο μήνας έχει 10 σήμερα. Έχεις 20 ημέρες να βρεις σπίτι, γιατί τέλος του μήνα φεύγεις από την εστία. Έγινε αξιολόγηση στα εγγραφά σου και δεν δικαιούσε πλέον να μένεις εδώ. Ακούσατε τι μου ανακοίνωσε?» «Ρε Μιλτιάδη», του λέω «πασκαλά άνθρωπε, επειδή σου είπα όχι με διώχνεις, παιδιά, αν έφευγα από την εστία, θα έπρεπε να παρατήσω τις σπουδές μου. Δεν είχα τη δυνατότητα να σπουδάσω. Εκείνος όμως ήταν αποφασισμένος να με διώξει. Το θέμα όμως είναι ότι εγώ ήθελα να σπουδάσω. Δουλειά έξω δεν μπορούσα να βρω. Νομίζετε δεν έψαξα? Όλοι οι σερβιτόρες ζητάγανε και μπαργούμαν. Μία σοβαρή δουλειά δεν μπορούσα να βρω. Οπότε πήρα τη μεγάλη απόφαση. Κοίτα», του λέω, «θα κάνουμε μία συμφωνία. Θα σου δώσω αυτό που θέλεις, αλλά θα είναι μία και έξω. Μία φορά μόνο. Και εσύ δεν θα με διώξεις από την εστία. Δέχεσαι?» Αυτός όχι μόνο δέχτηκε, αλλά όταν του το είπα, αναψοκοκίνησε. Τόσο πολύ ήθελε να με κάνει δική του. Το ίδιο βράδυ κιόλας, πήγαμε έξω σε δωμάτιο. Το κάστρο έπεσε. Ο Μιλτιάδης εκείνο το βράδυ πήρε αυτό που ήθελε από μένα. Εγώ σιγούρεψα τη θέση μου στην εστία. Το θέμα όμως είναι ότι εκείνος στη συνέχεια με πίεζε. Ήθελε να πάμε κι άλλες φορές σε εκείνο το δωμάτιο. «Μιλτιάδη», σύνελθε, του λέω. «Μία φορά είχαμε πει. Και αν είσαι άντρας αληθινός», του λέω, «αν τιμάς ένα παντελόνι που φοράς, θα πρέπει να κρατήσεις το λόγο σου. Η Ιωάννα με έχει τρελάνει», μου λέει. «Το καταλαβαίνεις, κορίτσι μου? Θα χωρίσω. Αύριο κιόλας. Αυτό θέλεις?» «Όχι. Δεν θέλω αυτό. Θέλω να κρατήσεις το λόγο σου. Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε, αλλά χώρισε για πάρτι μου. Το καταλαβαίνετε?» Και τώρα, εγώ έχω φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω μαζί του. Να κρατήσω χαρακτήρα και να μείνω μακριά του ή να κάνω κανονική σχέση μαζί του? Εδώ που τα λέμε, ένας άντρας που σου δείχνει με άμεσες πράξεις ότι σε θέλει, δεν είναι και λίγο πράγμα. Παρόλα αυτά, δεν είμαι σίγουρη τι θα κάνω. Αλήθεια, αν ήσασταν εσείς στη θέση μου, τι θα κάνατε?»